Λοιπόν, πάμε στην Τουρέτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην παρουσίαση προγράμματος του Sky συναντήσαμε και την Τουρέτα Παπαδημητρίου Κατερίνα, ναι, η οποία μας λέει την τελική ομάδα της εκπομπής εδώ, η οποία κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες από τον Sky, αλλά και το λόγο που η Μέρη Σινατσάκη δεν θα είναι μαζί της στη συγκεκριμένη εκπομπή. Εγώ είδα τη φωτογραφία που ανέβασε. Μαζί της θα είναι ο Δημήτρης Ομιλιόγλου και ο Κωνσταντίνος Βασάλης. Ο Κωνσταντίνος Βασάλης που πρώτο το είχαμε αποκαλύψει. Γιατί ούτε μία κοπέλα, ρε παιδιά. Έλα μου, ντε. Έχουμε κάνει και ένα ρεπορτάζ. Τα όχι που δέχτηκε η Τουρέτα. Ωραία, πάμε να το δούμε. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Τουρέτα Παπαδημητρίου. Γεια σας, καλησπέρα σας. You gotta know, I'm feeling loved, made it go. Δώρος, πολλής δώρος γύρω από το όνομα της Τουρέτας αλλά και της εκπομπής της γίνεται τις τελευταίες μέρες και με τους ανθρώπους που θα την πλαισιώνουν. Και ενώ είχαμε πολλά δεδομένα για αυτή την τηλεοπτική εκπομπή, κάτι τελικά πάει στραβά. Να είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, μα πώς, την στηρίζει. Να είναι η μέρα, η ώρα. Τόσα άλλωστε ακούστηκαν, αλλά τελικά κατοχυρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Τι φταίει άραγε και δεν έχει βγει στον τηλεοπτικό αέρα ακόμη. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Τουρέτα Παπαδημητρίου λίγες ημέρες πριν δήλωνε πως η εκπομπή της θα έχει ένα πολύ μικρό όνομα, το οποίο και μάθαμε. Θα λέγεται εδώ. Θα προβάλλεται 3 με 4,5 το μεσημέρι από Δευτέρα έως Σάββατο και πως σε αυτήν θα συμμετέχουν 3 άτομα. Και έρχεται η ερώτηση φωτιά. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Είμαστε στη φάση της τελικής επιλογής της ομάδας μπρος και πίσω από τις κάμερες. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε στην τελική ευθεία. Και μετά θα ξεκινήσουμε έτσι τις πρόβες, γιατί για να κάνουμε πρόβες πρέπει να μαζευτούμε, παιδιά. Πόσοι μας λείπουν δηλαδή ακόμη? Δεν μας λείπουν, τελικά. Δεν μας λείπουν μπροστά από τις κάμερες, δεν μας λείπουν πια. Το φτιάξαμε το σχήμα. Δεν θα είναι η Σινατσάκη, είχαμε ακούσει ότι θα είναι μαζί σας. Η Μέρη δεν θα είναι, διότι η Μέρη θα κάνει θέατρο, λοιπόν. Ναι, είναι όμως ο Κωνσταντίνος Βασάλος μαζί σας. Θα είναι αυτό το αγόρι το τρελό, ο survivor αυτός. Και θα είναι και ο Δημήτρης Ομιλιόγλου. Οι τρεις μας θα είμαστε. Ενδεχομένως να προσθεθεί και ένας ακόμα στην παρέα, όχι επικαθημερινής βάσεως. Θα κάνει τα δικά του τα τρελά. Όχι, με πήραν από τον Sky, συγκεκριμένα η κυρία Μαραγκουδάκη, κυρία Λεσιώτη. Μου πρότεινε την αξιταξία της Τουρέτας Παπαδημητρίου και είπα το ναι. Τι εκπομπή θα είναι τελικά? Θα είναι μια εκπομπή ψυχαγωγική. Ένα μαγκαζίνο το οποίο θα έχει πολλά πράγματα και συνεντεύξεις και σχόλια. Και ελαφρύ κοτσοπολιό. Οι προτάσεις έπεφταν βροχή σε επίδοξους συνεργάτες, αλλά οι απαντήσεις ήταν πάντα αρνητικές. Τα τελευταία τηλεοπτικά κουσκούς λένε ότι θα σε δούμε στο πλευρό της Τουρέτας Παπαδημητρίου στην καινούργια εκπομπή που θα έχει τον τίτλο «Εδώ». Ναι. Θα δούμε λοιπόν εδώ τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Λοιπόν, γενικά έχω δεχτεί 3 προτάσεις. Δεν θέλω να αναφέρω τι εκπομπές και από τι κανάλια είναι. Σωστό. Ένα από αυτό είναι και αυτό που λες με την Τουρέτα. Εγώ είμαι σε σκέψεις. Θα αποφασίσω, ίσως δεχτώ, ίσως δεν το κάνω. Είμαι σε σκέψεις γενικότερα. Τα βάζω κάτω, τα ζυγιάζω και βλέπω τι μου ταιριάζει περισσότερο. Τώρα, αυτό που συζητάμε με το Sky, η εκπομπή που λες με την Τουρέτα, έχει να κάνει λίγο με πιο πολύ σχολιασμό. Η Σάσα Σταμάτη, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, είπε όχι στην πρόταση που της έγινε από τον Sky να συμμετέχει στην εκπομπή της Τουρέτας Παπαδημητρίου. Η δημοσιογράφος δέχτηκε πρόταση από την Άλκη στη Μαραγκουδάκη, την οποία όμως απέρριψε. Ένα άλλο όνομα που ακούστηκε πως της έγινε πρόταση ήταν αυτό της Κατερίνας Ζαρίφη. Η δημοσιογράφος μετά την αποχώρησή της από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη δέχθηκε πρόταση την οποία και αρνήθηκε. Από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι φεύγουμε από την Ελένη Μενεγάκη δεν έχω παράπονο. Έχω κάνει διάφορες επαφές, αλλά επειδή είμαι τη σχολή, το αποτέλεσμα μετράει και επειδή ξέρεις το χώρο μας, παίζει πολύ το «είμαι σε συζητήσεις». Εγώ είμαι της άποψης ότι πρώτα μα κλείνεις κάτι. Το μεγάλο όχι σε αυτήν την πρόταση αποφάσισε να το πει η Μέρη Σινατσάκη, η οποία παρά το γεγονός ότι ήθελε πολύ να συνεργαστεί με την κολλητή της, τελικά έκανε πίσω. Γιατί φέτος αποφάσισε να τολμήσει να ασχοληθεί και με το θέατρο, όπως αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής μας. Κάναμε κουβέντες, αλλά πιο γενικές. Ήξερε η Τουρέτα ότι έχω να αφοσιωθώ σε άλλα πράγματα φέτος και το ήξερε από πιο πριν. Τέλος, ο Χάρης Λεμπιδάκης ήταν το πρόσωπο που φημολόγησε. Μάλιστα. Πολλά. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα στο τελευταίο βίντεο. Μεγάλο. Λίγα δεν στέβαλε, μας είχαν μείνει. Μεγάλο ρίσκο η Τουρέτα φέτος.
Πολύ λοιπόν, για το Χάρη Λεμπιδάκη το ήταν είπα. Ήταν και εγώ στο ίδιο θες και μας το είπε. Μας είπε ότι τελικά αρνήθηκε. Το θέμα είναι να ρωτήσω κάτι τώρα, με τη Σινατσάκη δεν έχω καταλάβει. Η Σινατσάκη αρνήθηκε ή... Την κέρδισε υποκριτική. Ή δεν ήθελε να πω τον Σκάρ. Στην αρχή είχαν πει ότι θα είναι στο πλευρό της Ντορέτας Παπαδημητρίου η Μέρη Σινατσάκη. Στην πορεία όμως άλλαξαν τα σχέδια και υπόθηκε ότι η Μέρη Σινατσάκη αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο και να μην είναι μαζί με την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Το αρχικό σχέδιο ήταν αυτό. Εγώ να πω ότι εκτός από την Κατερίνα Ζαρίφη, Σάσα Σταμάτη και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε δεχτεί πρόταση από την Ντορέτα Παπαδημητρίου, αλλά φαίνεται ότι η Ντορέτα έχει αποφασίσει αυτή τη σεζόν να έχει δύο άντρες μόνο δίπλα της, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο και αυτό. Τον Δημήτρη λοιπόν, κάποιες δεν πρέπει να τη δούμε. Ναι. Ακριβώς. Απλά εγώ διαφωνώ όταν είναι δύο άντρες και δηλαδή θα έπαιρνε να έχει και μια ωραία να κοπέλα. Έχει μια έτσι. Βέβαια με το Μιλιόγλου είχε γνωριμία από την εποχή που παρουσιάζανε τα Καλημερούδια. Εντάξει, που ήταν και αν έχεις δύο άντρες, είναι και τι δύο άντρες έχεις. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου είναι δημοσιογράφος, τον ξέρουμε, έχει ξανασυστηθεί μέσα από εκπομπές. Και ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά, κάποιος θα βγει στον αέρα και μετά θα δούμε και θα πούμε τις απόψεις μας, θα δούμε και πώς θα πάει, Καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευαγγελία Ραβανή.